Την ετοιμιγορία του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας αναμένει ο Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου Νίκος Χαυτούρας, που έχει τεθεί εκτός ΕΣΥ για έναν χρόνο εξαιτίας της χορήγησης αναρωτικής άδειας στον επιθεωρητή του ΟΣΕ ένα 24ωρο μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Ο νευροχειρουργός που υπέγραψε την αναρωτική άδεια επέστρεψε από σήμερα στα καθήκοντά του μετά την αναστολή εργασίας ενός μήνα που του επέβαλε το πειθαρχικό της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ωστόσο, για τον Νίκο Χαυτούρα θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το Κεντρικό Πειθαρχικό Όργανο του Υπουργείου Υγείας. Το συνδικαλιστικό όργανο λειτουργεί. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν μέρος ενός ελέγχου πειθαρχικού και δεν θα σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Το συνδικαλιστικό όργανο λειτουργεί και μάλιστα συνεχίζει να λειτουργεί και έχουμε την άποψη που έχουμε και ο καθένας από εμάς έχει την άποψή του ως εκπρόσωπος των γιατρών. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι σίγουρα, εφόσον λέμε ότι μας ενδιαφέρει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ανεξάρτητα από κόμματα, γιατί έτσι δηλώνουν όλα τα κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, τότε ας δούμε και ας αναγνωρίσουμε τα φλέγοντα προβλήματα. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Μαγνησίας Παύλος Μαλινδρέτος σημείωσε ότι τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας διευρύνονται, ενώ ο ρόλος του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Νοσοκομιακών Γιατρών παραμένει μείζονος σημασίας για την ανάδειξη των τεράστιων ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό, κυρίως στα κέντρα υγείας αστικού τύπου όπως το πρώην Ικαβόλου. Θέλουμε γιατρούς που, πρώτα απ' όλα, στο κέντρο υγείας αστικού τύπου. Τι γιατρούς θέλουμε? Θέλουμε σίγουρα παθολόγους να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, να γράψει τα φάρμακά του, να γράψει τις εξετάσεις του. Τι γιατρούς θέλουμε? Θέλουμε παιδιάτρους στο κέντρο υγείας αστικού τύπου με μόνιμη θέση. Γιατί δεν μπορεί να πιστεύουμε ότι με ένα παιδίατρο θα καλύψουμε 120.000 κόσμο πληθυσμό σε μία πόλη. Έτσι. Ένας παιδίατρος υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας στο πρώην Ικαβόλου? Μία παιδίατρος, για την ακρίβεια. Πιστεύουμε ότι μπορεί να καλύψει δηλαδή όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν είναι σημερινό. Ήταν και με την προηγούμενη και με την προπροηγούμενη κυβέρνηση. Άρα, αφού όλοι συμπνέουν σε αυτό, πρέπει να προκηρύξουμε μόνιμες θέσεις ώστε να μπορέσει εκείνος ο κόσμος που πραγματικά το χρειάζεται να εξυπηρετηθεί. Ο κύριος Μαλινδρέτος ρωτήθηκε για την κατάσταση στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Βόλου μετά την επιστροφή του νευροχειρουργού, ο οποίος είχε τεθεί σε 30ήμερη αναστολή εργασίας. Εξ όσων γνωρίζω τώρα είναι τρεις οι συνάδελφοι που υπηρετούν. Οπότε δεν γνωρίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο ιδιαίτερο σοβαρό πρόβλημα.